Καλησπέρα φίλες και φίλοι, άλλη μια Τετάρτη εδώ στον NG Radio, στον ήχο είναι η Θέα μας και σας υποδεχόμαστε με μια εξαιρετική παρέα νέων και ταλαντούχων παιδιών. Ακούσατε το πρώτο τραγούδι, αποκριές είναι, οπότε να διασκεδάσουμε και λίγο. Ξεκινά από τον αγαπημένο μου τον Αλκαίο το Σουγιούλ. Αλκαίο, καλώς όρισες. Γεια σου, Έφη. Δίπλα μου είναι ο Λευτέρης ο Βαγιόπουλος. Καλώς ήρθες, Λευτέρη. Καλώς ήρθες. Ο Γιάννης ο Δάφνης, καλώς ήρθες Γιάννη. Και η κοπέλα της παρέας μας, όμορφη και ταλαντούχα, η Ανατολή Γουγιουντζίδου. Καλώς ήρθες Ανατολή. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν παιδιά, πώς μαζευτήκατε και κάνατε αυτή την ωραία παρέα? Ναι, πολλά χρόνια που παίζουμε μαζί σε διάφορα μαγαζιά, σε υπόλοιπα. Της ομάδας αυτής. Ναι, να πω φίλες και φίλοι, τον Αλκαίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Όχι, δεν είμαστε συνομήλικοι καθόλου. Ήταν φοιτητής. Είμαι κατά πολύ μεγαλύτερος από σένα. Έπαιζε πάρα πολύ ωραία από πολύ μικρός. Τον έχω συναντήσει σε διάφορα έτσι αγαπημένα στέκια. Με κυρίαρχη εκείνη την ταβέρνα με άποψη. Εκείνη την ταβέρνα με άποψη στο Χαλάνδρι. Ναι, κυρίαρχη ταβέρνα. Περάσαμε απίστευτες νύχτες εκεί. Φοβερά. Αλλά δυστυχώς οι απώλειες σταματάνε και κάθε είδους άλλη δραστηριότητα. Αλκαίο, για πες μας, σπουδάζεις μαθηματικός? Καλά, έχω τελειώσει, από το 98 έχω πάρει το πτυχίο. Mm-hmm. Αλλά δεν πέφτεις έξω γιατί πραγματικά σπουδάζω. Παρόλο που έκανα... Όλο μεταπτυχιακά είσαι. Έκανα κάποιο μεταπτυχιακό μετά και τώρα έχω ακόμα ένα διδακτορικό που το κουβαλάω μέχρι τώρα. Και ελπίζω εντάξει να τελειώσει τώρα σύντομα. Το όνομα σου Γιούλ, πώς το κουβαλάς? Το όνομα σου Γιούλ έρχεται από τον πατέρα μου, το επώνυμο του πατέρα μου.
Τι σχέση είχατε με τον... Με τον Μιχάλη τον Σουγιούλ, ναι, ο Μιχάλης Σουγιούλ ήταν ο αδερφός του παππού μου, τιμολέοντα, του Τίμονος. Εγώ είχα τη χαρά να γνωρίσω τη γιαγιά σου, τη μεγάλη ηθοποιό, τη Μαρία Αλκαίου. Από τη μητέρα μου τώρα. Από τη μητέρα σου, πλευρά, την πλευρά. Έχεις πιάσει πολιτισμό και από τις δύο, καταγωγές σου. Ω, βέβαια. Η γιαγιά μου, η Μαρία Αλκαίου, βέβαια, ήταν η μητέρα της μητέρας μου. Mm-hmm. Αλλά και ο παππούς μου επίσης ήταν ένας μεγάλος μουσικός, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι τότε. Ο Βύρο Νοκολάσης. Ο Βύρο Νοκολάσης, βέβαια. Βέβαια, ναι. Βέβαια, βέβαια. Ο πατέρας δηλαδή της μητέρας μου. Έτσι. Είναι από παντού βάλωμε, με γονίδια συγκεκριμένου τύπου. Οπότε ήταν αναπόφευκτο να εξωστρακίσεις, να πας κάπου αλλού. Αν και πήγες και ξαναεπανήλθες μάλλον. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Φαίνεται να με κυνηγάει λίγο. Ωραία. Πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα παιδιά, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να συνεχίσουμε τη γνωριμία μας. Να παίξουμε το είπα στα μάξι. Ωραία. Αυτό είναι ένα τραγούδι που τα αγαπάμε πάρα πολύ. Ωραία. Του Γιώργου του Μητσάκη. Ωραία. Και του Σέμψη πρέπει να είναι η στίχη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πάμε λοιπόν. Πάμε, ναι. Έρχεσαι να πάμε για τα Πέριξ Μαριγό, μια κι απόψε είμαι στα μεράκια μου κι εγώ. Έμπα στα μαξί, να φέρει βόλτα ο τροχός. Είμαστε εντάξει, εντάξει, τραβάς ο φερολοταχός. Είμαστε εντάξει, τραβάς ο φερολοταχός. Πρόσωπα μοντέρνα θα αντικρίσομαι εκεί, από την Αθήνα κι από την Πειραϊκή. Έμπα στα μαξί, να φέρει βόλτα ο τροχός. Είμαστε εντάξει, εντάξει, τραβάς ο φερολοταχός. Είμαστε εντάξει, τραβάς ο φερολοταχός. Τις μικρές τις ώρες θα κρατήσουμε καλά, με όμορφα τραγούδια και διάφορα πιωτά. Να φέρει βόλτα ο τροχός. Είμαστε εντάξει, εντάξει, τραβάς ο φερολοταχός. Είμαστε εντάξει, τραβάς ο φερολοταχός. Αυτά είναι νιάτα, φρέσκα πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Και να έρθουμε στο Λευτέρη το Βαγιόπουλο, ο οποίος έχει άλλο ένα βαρύ όνομα. Λευτέρη, ο πατέρας σου είναι ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος, ο αγαπημένος. Πόσο σε επηρέασε η σχέση σου με τον πατέρα σου για να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο? Νομίζω ήταν ο νούμερο ένα λόγος για να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Γιατί από μικρό παιδί έχω αυτά τα ακούσματα.
και δεν θα γινόταν αλλιώς. Ήταν αναπόφευκτο, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Τι θυμάσαι από, έτσι, από το σπίτι, από οικογενειακές στιγμές με τραγουδιστές που είχε συνεργαστεί ο πατέρας σου, τι σου έχει μείνει έτσι στο μυαλό? Θυμάμαι όλα τα πρωινά που ξυπνούσα πάντα με μουσική. Mm-hmm. Και όχι μόνο ελληνική και ξένη, ροκ, τα πάντα. Και πολλούς φίλους και συναδέλφους του πατέρα μου που ερχόντουσαν για φαΐ ή για συζητήσεις, για μουσικές εκδηλώσεις. Ποιος έτσι σου είχε κάνει ιδιαίτερη, έτσι, εντύπωση? Σίγουρα ο Μανώλης Ζαρασούλης. Σίγουρα. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Μεγάλος. Πώς τον θυμάσαι τον Μανώλη τον Ζαρασούλη? Πολύ ευχάριστος. Πάρα πολύ ευχάριστος. Mm-hmm. Καθόντουσαν και μιλούσαν με τις ώρες με τον πατέρα μου. Και τρώγαμε μαζί, κάναμε ταξίδια μαζί. Είχε πάρα πολύ ωραία με τον Μανώλη. Οπότε έχεις μνήμες πολλές από τον Μανώλη τον Ζαρασούλη. Ωραία. Εσύ, Γιάννη? Εγώ είμαι από την Κεφαλονιά. Mm-hmm. Εκεί μεγάλωσα. Κεφαλονιά, μάλλον κάπου σας δεν είναι σας όλους, έτσι, ναι. Από ότι είχαμε μια κουβέντα με τον Αλκαίο. Εκεί γνώρισα τον Αλκαίο, mm-hmm, πριν 10 χρόνια και... αλλά εγώ το μουσικό στοιχείο από τη μάνα μου ότι πήρα, γιατί είναι Αγγλίδα και στην Αγγλία που μεγάλωσε δούλευε ως τραγουδίστρια, θέατρο, musical. Αλήθεια. Οπότε και εσύ έχεις... Ναι. Σπουδάζεις? Έχω σπουδάσει. Ήμουν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Mm-hmm. Πήραν πτυχία από εκεί, δείξη επιχειρήσεων. Και παράλληλα ήμουν στο δύο και έκανα πιάνο σύγχρονο. Και παίζω πιάνο κυρίως. Πόσα χρόνια τραγουδάς? Από μικρός, ξέρω. Από μικρός, μάνα μου. Τραγούδαγε και η μάνα μου την κιθάρα και μάθαινα και εγώ τραγούδια. Έτσι στη νύχτα πότε βγήκε στα μαγαζάκια? Λύκειο. Στο Λύκειο. Ναι, πριν 12 χρόνια. Αλήθεια. Ωραία. Ανατολή μου, εσύ? Εγώ ξέρω τα παιδιά από την Κεφαλονιά. Αυτή η Κεφαλονιά μας έχει ενώσει. Αυτή η Κεφαλονιά, ναι. Ναι, εγώ ήμουν ως φοιτήτρια εκεί. Mm-hmm. Είμαι από την Πέλα. Η καταγωγή μου είναι από την Πέλα, από την Κρέβριση Πέλας. Και σαν φοιτήτρια στην Κεφαλονιά ξεκίνησα κι εγώ να δουλεύω, δηλαδή μουσική. Τι σπούδασες? Τέλειωσα το ΤΕΙ Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων στο Λιξούρι. Mm-hmm, ενδιαφέρον. Φτιάχνεις όργανα, τα συγχρονίζεις? Ναι, οι ειδικότητες ήταν μία της ηχοληψίας και άλλη της τεχνολογίας, mm-hmm, οργάνων. Κατασκευή και συντήρηση και, ναι, επισκευή. Ναι, ναι. Ναι, είχα πάρει αυτή την ειδικότητα του πιάνου. Mm-hmm. Βέβαια δεν το ασκώ σαν επάγγελμα. Ναι. Αλλά ναι, αυτή την ειδικότητα. Ωραία. Λοιπόν, πριν πούμε και τα υπόλοιπα, εφόσον θα σας ρωτήσω και άλλα πράγματα, ας πούμε ένα τραγουδάκι ακόμα. Ας πούμε. Ναι, με καλή χαρά. Θέλετε να πούμε εκείνο το χιότι που λέτε, το πολύ ωραίο. Ναι, το αγαπημένο. Γιατί, όπως είπαμε, ήταν αυτό, λέγαμε, την Ανατολή κυρίως στο μέσο. Αυτό είναι αντίστοιχης. Έτσι. Χιότις, λοιπόν. Χιότις, ναι. Μόλις τώρα σε κρυφοκοιτάζω. Ωραίο, ωραίο. Γίνομαι μπουρλό, τον ευριάζω. Αφού το παιδί
ποιος να το πάρει. Αφού το παιδεύεις και το κοροϊδεύεις, ας τα σου 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 και πίτσι πίτσι. Πολλά μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τώρα είστε νέοι άνθρωποι, έχετε βγει στην αγορά σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Τι προσδοκάτε, παιδιά, από αυτό το είδος τραγουδιού, από αυτό το επάγγελμα? Λευτέρη. Προσωπικά, επειδή δεν με ρώτησε και πριν τι έχω σπουδάσει. Ναι, έπεσα κατευθείαν στο... Πατάς ότι έχω τελειώσει την αρχιτεκτονική εδώ στο Μετσόβιο. Ωραία. Και παρόλα αυτά, με κέρδισε μουσική. Για τους λόγους που είπαν και προηγουμένως. Έτσι, σωστά. Τι προσδοκώ από αυτό? Δεν ξέρω, αλλά εκεί είναι η καρδιά μου. Οπότε δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι. Την αφήνεις να σε πάει. Ναι, και όπου βγει. Ακριβώς. Και όπου βγει. Και με καλή παρέα σίγουρα είναι το καλύτερο όπλο. Πόσα χρόνια είσαστε μαζί, παιδιά? Με τον Αρκέο γνωρίζουμε το 2002. Mm. Σίγουρα ένα, μην πω. Εγώ από το 3, ξέρω τον Αρκέο, εσένα. Έχουμε παλιούς δεσμούς. Βέβαια το Σουαρέτο. Είναι μια δεκαετία πάνω κάτω. Το project ξεκινάει πολύ πιο μετά. Είναι, είναι κάτι που έχει προκύψει βασικά από. Ναι, το 14-15, κάπου εκεί. Πόσοι άλλοι είναι στο συγκρότημα που δεν ήρθαν σήμερα? Ακριβώς. Συγγνώμη. Πόσοι άλλοι είναι στο συγκρότημα που δεν ήρθαν σήμερα, τα παιδιά δεν χωράγανε? Κοίτα, δεν ήρθε ο Μιχάλης, δεν ήρθε ο Κώστας και δεν ήρθε η Μαρία. Ο Μιχάλης είναι ο βασίστας. Ναι. Ο Κώστας είναι ο Κρόστας. Κρουστός. Ο Κρουστός του συγκρότηματος. Και η Μαρία η Βασιλοπούλου, ο Κώστας ο Σπυράτος. Ο Μιχάλης ο Δάρμας, δεν είπα τα επώνυμά τους, και η Μαρία Βασιλοπούλου, η οποία επίσης τραγουδάει και είναι στην Πάτρα και δεν μπορούσε επίσης να είναι. Οι δύο, ο Κώστας με τον Μιχάλη, παίζουν σήμερα με τον, με τον Γιάννη Ζουγανέλη, έχουν πάλι μια εμφάνιση, οπότε και αυτοί δεν ήταν δυνατόν να είναι μαζί μας. Αυτό που πήγα να σου πω προηγουμένως είναι ότι το συγκεκριμένο project αυτό, το Σουαρέ, ξεκίνησε από κάποιες εμφανίσεις που κάναμε στο Passport Art. Από εκεί ξεκίνησε και εκεί μας βάφτισε ουσιαστικά ο Χουρδάκης που έχει το, έχει το μαγαζί μας. Αυτός μας βάφτισε. Βασικά βάφτισε την παράσταση Ρεμπέτικο Σουαρέ. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο, η οποία γινόταν κάθε Κυριακή τα απογέματα. Έτσι. Με τα οποία παιδιά αυτά του Πάσπορ γνωριστήκαμε μέσω της συνεργασίας μας με τον Μαραβέγια. Για από πες μου λίγο για αυτή τη συνεργασία, λοιπόν, γιατί όλο αυτό. Πήρες τα τραγουδάκια του Κωστή και τα έκανε σε ρεμπέτικο στυλ. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν η αφορμή, το Άσε με να μπω. Ναι. Το οποίο ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει αυτό. Του το έδωσα μια μέρα του Κωστή. Εμείς πηγαίναμε κάθε Δευτέρα όταν έπαιζε στο Σταυρό του Νότου. Κάθε Δευτέρα βράδυ ήμασταν εκεί. Και μας είχε ενθουσιάσει. Και μέσα σε αυτό ήταν και η στίχη του τραγουδιού του συγκεκριμένου, έτσι, που είχαν αυτό το στυλ το παλιακό, ήταν και η μουσική του. Έτσι μου την έδωσε να το κάνω έτσι λίγο πειραγμένο. Του άρεσε και του Κωστή και του Κωστή μετά του ήρθε η ιδέα να το κάνουμε μια παράσταση αυτό, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι. Και δουλέψαμε σιγά σιγά οι δυο μας τα κομμάτια του Κωστή. Ήρθε και η Μαρία σιγά σιγά, ήρθε και το μπάσο, ήρθε και το... Τα τύμπανα ήρθαν ένας. Θυμάμαι την παράσταση και λυπάμαι που δεν κατάφερα να τη δω αυτή την παράσταση. Και βγήκε το ρεμπετάλ αυτή η παράσταση. Που έχει παίξει αρκετές χρονιές. Είναι είναι κάποιες εμφανίσεις οι οποίες γίνονται μία στο τόσο και είναι μία συνάντηση ξανά αυτή τη παρέα που είναι πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. Γιάννη μου, εσύ τι προσδοκάς από αυτό το είδος, από αυτή τη δουλειά? Βλέπεις ότι υπάρχει μέλλον, δηλαδή παρόλο τις δυσκολίες των καιρών ο κόσμος βγαίνει, σας ακολουθεί, θα μαζευτεί εκεί που θα παίξετε?
βλέπεις να προχωράει αυτό το πράγμα? Πιστεύω η συγκεκριμένη μουσική ότι δεν πεθαίνει. Νομίζω είναι μεγάλη πολιτισμική αξία το ρεμπέτικο, έτσι, και το λαϊκό. Είναι σημείο αναφοράς και πάντα όλοι κάποια στιγμή θα ακούσουν τη μουσική, ξέρω εγώ, και θα επιστρέψουν σε αυτό άμα ακούσαν κάτι άλλο και τέτοια. Προσωπικά, εντάξει, παίζω και άλλα είδη μουσικής και σε διάφορες ορχήστρες, έχει τύχει, είχα τη χαρά να παίξω διάφορα ωραία πραγματάκια και αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική, προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Και βλέπουμε, εντάξει, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι το παλεύετε, έτσι, τη μουσική, και είναι πολύ ελπιδοφόρο. Κορίτσι όμορφο. Θα το συνεχίσεις? Να συνεχίσω. Να τραγουδάς? Ναι. Θα συνεχίσω. Παιδιά, μ' αρέσει που είσαστε έτσι δυναμικοί. Νομίζω ότι προβλημάτισες. Να τους ανακοινώσω ότι θα σταματήσω να τραγουδάω όλη τώρα. Έλεγα πως υπήρχε κάποια συνέχεια σε αυτό που έλεγε ο Γιάννης και δεν είχε καταλάβει. Ναι, δεν θα σβήσει ποτέ απλά όλο αυτό. Είναι, δηλαδή ο κόσμος δεν θα σταματήσει ποτέ να ακούει αυτή τη μουσική. Και τα ταβερνάκια θα γεμίζουν με κόσμο, με παρέες. Ανατολή, γιατί το ρεμπέτικο είναι διαχρονικό κατά τη γνώμη σου? Γιατί ίσως αναφέρεται σε προβλήματα της ίδιας της ζωής. Γιατί είναι αληθινό. Αληθινά προβλήματα. Έτσι. Ναι. Ναι, και πολλά από αυτά μπορεί να μην είναι της ζωής του τώρα. Είναι τη ζωή του τότε, αλλά... και τη ζωή του μετά που θα έρθει. Σίγουρα. Ναι, καλά, σίγουρα είναι. Όχι, πέρα από τη διαχρονικότητα, λέω. Εγώ σκέφτηκα, αυτό που σκέφτομαι, ναι, σαφώς υπάρχουν διαχρονικά θέματα που αγγίζει και τα νιώθεις ανά πάση στιγμή. Και θα τα νιώθουν για πάντα οι άνθρωποι. Είναι και ιστορία. Υπάρχουν όμως κάποια ιστορικά θέματα τα οποία δεν υπάρχουν πλέον. Ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, έτσι. Τα οποία τα άγγιξαν με τέτοιο τρόπο, τα έθεσαν με τέτοιο τρόπο, που αυτή η αμεσότητα που είχαν, αμεσότητα αυτό, ζωστή, αγγίζει. Αυτό. Αγγίζει, αυτό. Πιστεύω πάντα. Τι θα ακούσουμε λοιπόν? Το ρολογάκι. Ωραία. Ναι. Ωραία. Το ρολογάκι που φορείς. Του Τούντα είναι αυτό. Ωραία. Και Κοφινιώτη νομίζω. Ναι, ναι. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν, το ρολογάκι. Σόλ. Εντάξει. Το ρολογάκι που φορείς και το κοιτάς με χαρή. Δώρο πρωτοχρονιάτικο έπεσε στο χαπάρι. Γιώματος βασανάκια. Σαν την καρδιά μου τίκη τίκη τάκ, χτυπά υπονεμένα. Σαν την καρδιά μου τίκη τίκη τάκ, υπονεμένα. Κι αν είχες το μαθάρι
σένα. Κι αν είχε στόμα θα λέγε τι τραβήξα για σένα. Σαν κοιτάζεις, να με θυμάσαι και να κλαις την ώρα σαν κοιτάζεις. Μπράβο παιδιά, εξαιρετικά. Ας βγάλω και τα ακουστικά. Λοιπόν, είπαμε ότι η καιρή είναι δύσκολη, δεδομένο. Τι προσδοκάτε να αλλάξει στο θέμα αυτό του τραγουδιού, του πολιτισμού γενικότερα? Σε μένα απευθύνεσαι? Ναι. Όποιος θέλει απαντάει. Αλλάζει. Αλλάζει. Αλλάζει σιγά σιγά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα στην ελληνική δηλαδή, τέλος πάντων, νομίζεις ότι η κρίση έβγαλε καλά πράγματα? Α, όχι, δεν το σχετίζω με την κρίση. Α. Και προ-κρίσης και θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή κάποια στιγμή θα γινόταν από μόνο του, νομίζω. Ή μπορεί και να βοήθησε η κρίση. Θέλω να πω, αυτό που βλέπω εγώ είναι εντάξει. Τα σκυλάδικα και αυτά υπήρχαν, και θα υπάρχουν και θα πάντα, υπάρχουν, εντάξει, και έχουν να κάνουν αυτά με πολιτισμό και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα συνολικό πρόβλημα, τέλος πάντων, συγγνώμη που είναι λίγο έτσι με αυτά, δεν έχω. Οι άνθρωποι να δουλεύουν και θέλουμε να δουλεύουν όλοι, προφανώς, αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εκεί που λέγαμε όμως τι βγαίνει καινούριο, ρε παιδί μου, ναι, και μέτραγες στα δάχτυλα του ενός χεριού και αν, ναι, δύο-τρεις αξιόλογους ανθρώπους, νομίζω ότι αυτό ανατρέπεται και πολύ σημαντικά. Υπάρχει μια κίνηση από νέα παιδιά οι οποίοι βγάζουν μουσική, γράφουν καινούργια πράγματα, ωραία, και με σεβασμό και με επιρροή από τα καλά στοιχεία της ελληνικής μουσικής και με πάντρεμα από ωραίες ξένες μουσικές, το οποίο είναι καινούριο, κατά τη γνώμη μου. Εγώ αυτό εισπράττω και νομίζω από αυτά, από αυτό που αρχίζει να κινείται, θα βγουν κάποια διαμάντια και θα βγουν πράγματα τα οποία θα μείνουν. Ελπιδοφόρα νέα μας λες. Εγώ, αυτή είναι η αίσθηση που εγώ έχω. Μπορεί να είμαι γενικά αισιόδοξο και να μην γίνει τίποτα από αυτά. Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς μου ζήτησες να σου πω τι πιστεύω ότι θα γίνει. Έτσι. Πώς να είμαι σίγουρος για κάτι τέτοιο. Λευτέρη, θεωρείς ότι τα μουσικά σχολεία ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση? Τα μουσικά? Τα μουσικά σχολεία. Ναι, πάντα. Κάθε κίνηση που έχει φορά, έχει, λες λίγο μουσική. Ναι. Δεν είναι κακή. Δεν μπορεί να είναι κακή μουσική στην παιδεία ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Οπότε, ναι. Και εκεί βγαίνουν. Ναι, μακάρι να έχουμε και στην Κεφαλονιά, ξέρω εγώ. Βλέπω εδώ παιδιά που έχουν πάει σε μουσικά σχολεία που τώρα έχουν τελειώσει, ναι, και τέτοια. Ναι, ναι. Και βλέπω ότι έχουν ζήσει ωραία πράγματα από την εποχή του σχολείου. Τα οποία, ας πούμε, παρά δεν είχα τη δυνατότητα. Ήμουν τυχερός, ήμουν βέβαια στην Κεφαλονιά. Υπήρχαν πράγματα, οδεία, καλή μουσική να σου μάθω. Ναι, στα Επτάνησα έχουμε, γιατί ακόμα την Κέρκυρα έχουμε. Ναι, ναι, καλά, και στην Κέρκυρα γίνεται χαμός. Έτσι, χαμός, ναι, σωστά. Η Κέρκυρα φανταστική. Δεν πάει πίσω και η Κεφαλονιά, νομίζω ότι υπάρχουν και οι σύλλογοι και οι... Υπάρχουν πολλοί, προσπαθούν. Φιλαρμονικές, όλα αυτά, βέβαια. Σίγουρα. Βέβαια. Αλλά αυτό μακάρι να ανοίγανε κι άλλα. Μακάρι, λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο τραγουδάκι. Θα παίξουμε το ένα από τα αγαπημένα σου. Ναι. Ποιο θα παίξετε, ένα τα δύο? Α, παίξουμε πρώτα το. Πείτε εσείς. Θα γίνω εγώ χωρίς εσένα. Τι θα γίνω εγώ χωρίς εσένα. Έτσι. Μπράβο, Λευτέρη. Πιάνεις το σφιγμό. Αμέ.
Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να πούμε τώρα για την Κεφαλονιά. Τι είναι αυτό που σας δένει με την Κεφαλονιά όλους και έχετε πάθει ένα κάτι? Εγώ είμαι Κεφαλονίτης, άρα είναι φυσιολογικό. Α, εσύ. Εξαιρείς. Λοιπόν, εσύ, Αλκαίο. Εμένα με δένει η γυναίκα μου. Είμαι σόγαμπρος. Α, είσαι λάφυρο πλέον. Αλλά κοίτα, θα σου πω. Εντάξει, προφανώς η Ελένη είναι πάρα πολύ σημαντικό δέσιμο με την Κεφαλονιά. Πέρα από την Ελένη όμως, πήγαινα στην Κεφαλονιά 5 χρόνια 6 πριν τη γνωρίσω. Και την πήγαινες γυρεύοντας δηλαδή. Ακριβώς, πήγαινα γυρεύοντας. Πήγαινες γυρεύοντας. Δηλαδή ήταν ήδη αγάπη το νησί. Ωραία. Και μετά απόγεινε. Απόγεινε. Εσύ, Λευτέρη, με την Κεφαλονιά. Εγώ στην Κεφαλονιά πήγα το 2002. Είχα βέβαια γνωρίσει πρώτα τον Αλκαίο. Γι' αυτό και πήγαμε εκεί σε ένα μαγαζί που παίζανε όλοι για να του ακούσουμε. Mm-hmm. Και περάσαμε τις καλύτερες διακοπές ever. Κατάλαβα. Και οπότε έδεσες με την παρέα Ναι, και πήγαινα μετά και το επόμενο χρόνο και το μεθεπόμενο. Φεύγοντας από το μεθεπόμενο χρόνο, εκεί ήμουνα με τον κολλητό μου στο Πούλμαν. Και τελευταία στιγμή μας λέει ο Αλκαίος, θα ξανάρθετε γιατί παντρεύομαι, οπότε το θυμάμαι αυτό σαν και τώρα. Ήταν η χρονιά που ήταν και ο Ζαχαρίας μαζί, ο φίλος μας. Ο βέβαια, ο Ζαχαρίας είχε έρθει. Ο οποίος μας έστειλε τώρα μόλις μήνυμα και μας είπε ότι είμαστε τέλειοι, λέει. Α, του αρέσει. Του αρέσει. Τον ευχαριστούμε. Τι ωραία. Μου αρέσει ο Ζαχαρία που είναι έτσι πολύ αυστηρός. Και δεν μας παίρνει και να πούμε πολλά για τον Ζαχαρία, γιατί ξέρεις τα μαλλιά μας πώς θα γίνουν μετά. Θα είναι τα καλύτερα για τον Ζαχαρία. Βέβαια, εμπιστευόμαστε το κεφάλι μας. Τα καλύτερα. Να πούμε. Ανατολή μου, εσύ σπούδασες στο Λιτσούρι. Ναι, ναι.
Εκεί γνώρισες τα παιδιά? Ναι, γνώρισα τα παιδιά ένα ή δύο χρόνια μετά, αφού, ναι, αφού έφτασα Κεφαλονιά. Mm-hmm. Αφού τέλειωσα και τη σχολή, μετά με κράτησαν αυτοί εδώ. Κατάλαβα. Λίγο ακόμη στο νησί. Τώρα ναι. Πηγαίνετε στο νησί και κάνετε δουλειά τα καλοκαίρια. Πώς γίνεται? Εκεί στην Κεφαλονιά... Mm-hmm. Έχουμε ένα σχήμα το οποίο είναι το παράρτημα του Σουάρε. Είναι η αποκεντρωμένη βερσιόν. όπου είναι ο Νίκος ο Αναγνωστόπουλος, ένας απίστευτος μουσικός, ο οποίος είναι η ψυχή της ομάδας μας εκεί και περνάμε κάτι καλοκαίρια σύλληπτα. Ωραία. Απίστευτα, ναι. Και είναι και πρόσφατα είναι και μια κοπέλα, η Ελευθερία, η Έντουαρτς, μια... Mm-hmm. Πολλά υποσχόμενη νεαρή παρουσία η οποία μας έχει εμπλουτίσει την ομάδα και κάνουμε υπέροχες βραδιές εκεί πέρα. Ωραία. Εδώ στην Αθήνα, παιδιά, πού είσαστε, πού θα σας ακούσουμε? Εγώ εμφανίζομαι καθημερινά στο Λεόντιο Νέας Μύρτος. Κατάλαβα. Έχω το σχολείο εγώ, δεν είναι εύκολο να δουλεύω έτσι πολύ. Αν και φέτος βρίσκομαι σε άδεια εκπαιδευτική, αλλά γενικότερα δεν μου είναι εύκολο να έχω συνέχεια δουλειά με τη μουσική, οπότε κάνουμε κάπως πιο επιλεκτικά τις εμφανίσεις μας. Όλοι έχουμε κάποιες δραστηριότητες έξω μουσικές, οι οποίες μας συντηρούν οικονομικά. Σωστά. Και ψυχικά, το σχολείο σίγουρα και ψυχικά δίνει. Αλλά... η μουσική γίνεται κάπως πιο επιλεκτικά. Κάνουμε κάποιες εμφανίσεις σε χώρους που αγαπάμε, σε χώρους που μας αρέσουν. Και που... Αλλά δεν είναι σταθερά και μόνιμα. Όχι, μόνο είναι σαν σουάρε. Ναι, και να σου πω, αυτό είναι και κάτι το οποίο είναι μπορεί φυσικά, και να είναι καλό. Ακριβώς. Μπορεί και να είναι καλό. Γιατί η δουλειά, η σταθερή, με νύχτα και τα λοιπά, έχει φοβερή φθορά. Και μουσικά. Σε κάνει να μην μελετάς, κάνει τα χέρια να τεμπελιάζουν και να παίζεις τα ίδια και τα ίδια. Σωστά. Σου τρώει το μυαλό, σε κουράζει φοβερά, αναλώνεσαι σε δεύτερης προτεραιότητας πράγματα. Οπότε με μία έννοια είμαστε κάπως τυχεροί σε αυτό το κομμάτι, ότι δεν κρέμεται ο βιοπορισμός. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Σου αφήνει να έχεις το γούστο σου, να μην σου τρώει το γούστο. Έτσι. Η επαναλαμβανόμενη νύχτα και η εξάρτηση από μαγαζιά. Ανυπομονείς για κάθε εμφάνιση. Αυτό ακριβώς. Η πίεση για συγκεκριμένο στόχο μαγαζιών. Mm-hmm. Υπάρχουν τέτοια θέματα που σε τρώνε στη νύχτα. Λοιπόν, Θεέ μου, να πάρεις το λόγο να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Ή να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγούδι. Να παίξουμε το δεύτερο αγαπημένο σου. Το ακρογιάλι. Το σε ένα απόκριμα ακρογιάλι. Βέβαια. Έτσι. Να παίξουμε, δεν έχουμε παίξει και ένα ζεμπέκι τόση ώρα. Ωραία. Οπότε να παίξουμε ένα. Δεν με χωράει και να το χορέψω κιόλα. Από εκεί λίγο έχει λίγο χώρο, αλλά δεν είναι μια κάμερα. Δίλημα
ευχαριστώ πολύ, εξαιρετικό. Θέα μου, είμαστε έτοιμες? Ναι, λοιπόν, καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ο κόσμος εδώ απολαμβάνει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, τη συντροφιά σας απόψε. Τους αρέσουν όλα τα τραγούδια, γενικά όλα τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα. Όπως πάντα έχουμε και τους φωτογράφους εδώ της παρέας που έχουν βγάλει τις φωτογραφίες τους, όπως η Αναστασία Ραπτοπούλου από τη Χίο, ο Παντελής ο Μαλιάρας που λέει και όλες πολύ όμορφες επιλογές και εκτελέσεις, μπράβο. Η Φωτεινούλα η Θεσσαλονικιά έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη και εκείνη τις δικές της φωτογραφίες, όλες μία και μία, θα σας τις δείξω κιόλας μετά. Να καλησπερίσουμε μισό λεπτό να ανοίξω εδώ το Twitter να δούμε τα μηνύματα που μας έχουν στείλει και από εκεί. Χαιρετάμε λοιπόν την Ανθή, υπέροχη όλοι σας λέει, σας απολαμβάνω. Καλησπερίζω το παρεάκι σας, εκπληκτικοί είστε, λέει ο Μένιος Στάνου. Γεια σου Έφη με τις κιθάρες σου, καλή αποκρέα και καλή μας ακρόαση, λέει ο Super Goofy. Βέβαια να πούμε ότι δεν έχουμε μόνο κιθάρες, έτσι. Να είστε καλά όλοι παιδιά, καλά να είμαστε. Περνάμε φανταστικά, γράφει εδώ η Κοραλία. Η Ελευθερία Ρίτσου λέει να ζήσει η κομπανία. Καλησπερίζουμε την Ξανθή που γράφει γεια σου Έφη με τους ταλαντούχους καλεσμένους σου. Μπράβο στις τραγουδάρες, μπράβο στις μουσικάρες, λέει η Μαργαρίτα. Έφη σήκω χόρεψε κουκλί μου, γράφει η Λάουρα. Οπωσδήποτε, δεν είναι η ώρα μου ακόμα, δεν βγαίνω ακόμα. Ο φίλος μας ο Ρέμπελος λέει αγαπημένα ρεμπέτικα αθάνατα. Μουσικάρες, μπράβο και πολύ καλή επιλογή τραγουδιών. Βγαίνετε άψογα, εντυπωσιακό για τόσα άτομα, υπέροχη εκπομπή, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Γεια σου Έφη με τις εκπομπάρες σου, γράφει η Καλλιόπη. Ο Γιώργος Τζουμάνης ρωτάει πώς συναντηθήκατε όλοι εσείς και δέσατε έτσι καταπληκτικά. Είπαμε στην Κεφαλονιά, δεν είπαμε? Όχι μόνο, εντάξει. Όχι εδώ, μόνο. Είπαμε, διάφορα έχουμε. Δεν πειράζει, στην Κεφαλονιά θα... Έτσι συντηκεντρωθείτε, στην Κεφαλονιά, έτσι να το μαζεύουμε το θέμα. Σας παναφέρω. Σωστά, στην τάξη. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τη Λίτσα την Περλιγό, επίσης από Θεσσαλονίκη. Το φίλο μας τον Αναστάση που στέλνει την καλησπέρα του από Γερμανία σε όλη την παρέα και ρωτάει αν σχεδιάζετε να κάνετε κανένα tour, καμία περιοδία και σε άλλες χώρες. Βέβαια, αν το κανονίσει. Η Λίτσα Μπί λέει μας ταξιδεύετε και μπορώ να πω με συγκινήσατε κιόλας, έχετε πολύ ζεστό ήχο. Πραγματικά υπέροχη μουσική παρέα, μπράβο σας, υπέροχοι όλοι, λέει η φίλη μας η Ιωάννα. Να καλησπερίσουμε επίσης τον Μιχάλη που στέλνει από την Κίνα το μήνυμά του. Μας ταξιδεύεται, λέει, και σήμερα. Από την άλλη άκρη. Επίσης το παρόν του έχει δώσει ο Χρήστος ο Βλάχος, η Ελευθερία Τριανταφύλου από την Ρόδο, ο Μάνος ο Γαϊτάνης εδώ, η φίλη μας η LD. Η Λαμπρινή. Λαμπρινή. Αγαπημένη είναι. Φίλη μας και συνάδελφος. Ωραία. Η Εβίτα Νόρης επίσης καλησπερίζει εδώ όλη την παρέα. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Μιχάλη. Καλησπέρα στην Ιταλία και στον Απόλλωνα που έχει στείλει το μήνυμά του από εκεί. Η Ασημίνα επίσης χαιρετά. Και έχουμε πολλά ακόμα μηνύματα. Απλά η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 10. Να και να παίξουμε ένα τραγουδάκι και να καλενυχτήσουμε μετά. Ωραία. Τι θα μας πείτε, παιδιά? Να πούμε. Να πάμε την Πέμπα. Αφήσαμε την Πέμπα. Πάμε την Πέμπα. Τι αφήσαμε την Πέμπα. Την Πέμπα, πάμε την Πέμπα. Την Πέμπα, γρήγορα. Επίσης, κάτι που δεν είπαμε εδώ και πολλή ώρα είναι ότι μπορεί να μας βρίσκουν στο Facebook κυρίως που έχουμε τη σελίδα μας. Σωστά. Να βρίσκουν και να μαθαίνουν από εκεί τα νέα μας οι φίλοι. Έτσι. Το Σουαρέ. Αν ψάξουμε Σουαρέ με ελληνικά να γράψουμε. Υπάρχει σελίδα, έτσι. Στα ελληνικά. Σουαρέ. Πάμε λοιπόν. Beba, beba, beba one. Πριν πατήσει τα 16, ήταν όλα της εντάξει. Οι καμπύλες και τα φρούτα της τα γνώριμα. Μέσα σε ένα-δύο μήνες γίναν όριμα. Θαύμαζε γνωστοί και φίλοι, κάθε νέα της καμπύλη. Τα παιδιά της γειτονιάς της την πειράζανε. Και όταν έβγαινε στους δρόμους της φωνάζανε. Σε έχουνε τραβήξει σε μέρες σε γυναίκες.
εδώ που έχω δυο λόγια να σου πω. Δε πως έχεις τρογγυλέψει. Μπέμπα, μπέμπα. Την καρδιά μου έχεις κλέψει. Στο λέω δίχως να τα πω. Πόσο έχεις μεγαλώσει. Μπέμπα, μπέμπα. Κι έχεις γίνει αλυτώσει. Και κάνεις πια και μιζάμπλη. Μπέμπα, την πόη έχεις ρίξει. Μπέμπα, μπέμπα. Λες και σε έχουνε τραβήξει. Σε μέρες έγινες διπλή. Μπέμπα, μπέμπα. Πώς το λένε σ' αγαπώ. Μπέμπα, μπέμπα. Στενάκι εδώ που έχω δυο λόγια να σου πω. Δε πως έχεις τρογγυλέψει. Μπέμπα, μπέμπα. Την καρδιά μου έχεις κλέψει. Στο λέω δίχως να τραπώ. Στο λέω δίχως να τραπώ. Είστε τέλειοι. Μπράβο, 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 παιδιά. Ο χρόνος όμως είναι αστελείος, αμήλικτος, έτσι. Όπως ο Λες Λευτέρη. Φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς όλους σας. Εμείς ευχαριστούμε. Και εύχομαι, παιδιά, ό,τι ονειρεύεστε και ό,τι επιθυμείτε, να σας βγει στη ζωή σας με τον καλύτερο τρόπο. Καληνύχτα, φίλες και φίλοι. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Καλό τριήμερο να έχετε και εσείς και αγαπημένοι σας. New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου. New Generation. New Generation, η ώρα είναι 10.